υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, τόσο ως προς την κυβέρνηση, όσο και προς όσους έσπρωσε να γίνουν ένθερμοι υποστηρικτές προστάσεών τους, που για μας είναι ενάντια στην πάτρια της κατακτήστησης, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται σχεδιασμοί που δεσμεύουν την πόλη για τα επόμενα 50 χρόνια ερήμη της ίδιας της πόλης. Η αξιοποίηση του υπόλοιπου τμήματος του παλιού λιμανιού, που δεν έχει παραβρεθεί ακόμα στο Δήμο, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αυτό το τμήμα, μπορεί να γίνει και θα γίνει μόνο με τη σύγχρονη γνώμη του Δήμου, που έχει ως κύριο γνώμονα την Πάτρα και τους ανθρώπους. Δεν είμαστε αντίθετοι, και το λένε κατηγορητικά, κατηγορηματικά, σε ιδιωτικές επενδύσεις που προσφέρουν ανάπτυξη στη πόλη και θέσεις εργασίας. Είμαστε όμως απόλυτα αντίθετοι στο να θεσμευτούν οι χώροι του θαλάσσιου μετώπου της πόλης και που ρυθμίζουν την ποιότητα της ζωής του κατοίκων τους για τα επόμενα 50 χρόνια, όπως επιχειρεί από το ΤΑΙΠΕΔ, αυτή την αρμοδιότητα έχει το ΤΑΙΠΕΔ, για 50 χρόνια παραχωρεί χώρους στην, εμείς δεν πρόκειται αυτό να το επιτρέψουμε. Αυτό το τμήμα ανήκει στην πόλη και χρησιμοποιείται ήδη από τους κατοίκους. Θέλω να προσθέσω τα εξής, ότι δεν είναι τυχαία η στιγμή που επιλέχθηκε ένας αναρμόδιος υπουργός, όπως είναι ο υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος δεν είναι ούτε ο ιδιοκτήτης του χώρου, ούτε ο διαχειριστής του χώρου, μέσα στην πόλη μας να ανακοινώσει ότι θέλει να επιστραφούν 3 χιλιόμετρα και να κρατήσουμε τα 500 ταχεία και τα προσδιορίσματα. Δεν είναι τυχαίο και ότι όλπα με ολοσέλιδες καταχωρήσεις που ξαφνικά μπήκαν στο όλο το δημόσιο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι εφημερίδες τα είδα εδώ, ότι θέλει να προειδεάσει κάποιους δημότες ότι αυτό δήθεν είναι για το καλό της πόλης. Δεν είναι για το καλό της πόλης. Είναι για ένα και μοναδικό σκοπό, να χρησιμοποιηθούν χώρο του παλιού λιμανιού που ανήκουν στην πόλη για να επιστραφεί και μόνο το χρέος. Αυτό που δημιούργησαν κάποιοι, και μόνο αυτός είναι ο σκοπός.